αυτή, ο γιος μου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, προσπαθούσε να με πείσει ότι κάθε μορφή εξουσία λειτουργεί τιμωρητικά και εκδικητικά σε εκείνο και τους ομοειδεάτες του. Τότε μου φαινόταν αδιανόητο η εξουσία να εξαντλεί τη δυναμική της πάνω τους. Δυστυχώς, οι εξελίξεις με διέψευσαν. Η εκτελεστική εξουσία τους βασανίζει βάναυσα και τα ΜΜΕ τους διαπομπεύουν συνενώντας έμεσα στους βασανισμούς. Οι νομοθέτες ψηφίζουν οι ειδικές φυλακές με σκοπό να τους εξαφανίσουν από πρόσωπο γης. Οι δικαστικοί, ενώ τους φορτώνουν εντάγματα, κατηγορίες και ποινές, παράλληλα τους στερούν το βασικό δικαίωμα στην εκπαίδευση σε ΙΕΚ μέσα στη φυλακή με προσχήματα πειθαρχικών ποινών του παρελθόντος. Κάνω έκκληση, σαν πατέρας, πριν είναι πολύ αργά, στους κυβερνήτες που επηρεάζουν και κατευθύνουν τις αποφάσεις των επιμέρους εξουσιών να κάνουν το ελάχιστο που πρέπει, να αφήσουν τον Νίκο Ρωμανό, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους να ασκούν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.